Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της Τρίτης και 8 του Φλεβάρι. Να λοιπόν που σιγά σιγά φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του 2022 και ο καιρός λέει να μας μπερδέψει για τα καλά. Και βλέπετε την εικόνα από την Τζαγκαράδα, αρκετό χιονάκι πέφτει αυτή την ώρα στα ορεινά της Θεσσαλίας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για να είμαστε ειλικρινείς μέχρι και τουλάχιστον αυτή την ώρα, αλλά θα είναι ένα κύμα express όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ήρθε για να φύγει μέχρι και αύριο και βλέπετε ότι μέχρι και λίγο έξω από την πόλη του Βόλου έχουμε χιόνι, χιονόπτωση, χιονίζει αυτή την ώρα και εμείς βεβαίως τα χαμηλά έχουμε έτσι χαμηλές θερμοκρασίες. Μια αλλαγή του καιρού ξαφνικά από χθες, από μια ηλιόλουστη ημέρα, από μια ημέρα που θύμιζε άνοιξη, πάμε λοιπόν σε ένα χειμερινό και πάλι τοπίο, αλλά Φλεβάρης είναι, δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς θα είναι ένας μήνας όπου σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους και περί τα τέλη του μήνα πάλι κάτι περιμένουμε. Χάνια απειλίου, βλέπετε λοιπόν ότι είχαμε νέα χιονόπτωση χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Πεντακάθαρος ο δρόμος και βεβαίως η μετακίνηση των οχημάτων γίνεται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωστόσο, αν κινούμαστε ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο της Θεσσαλίας και όπου δει, νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε αντιληστητικές αλυσίδες. Δεν το συζητώ αυτό. Έβλεπα νωρίτερα και την σφοδρότατη χιονόπτωση στη Φλόρινα. Εντάξει, Φλόρινα έτσι κι αλλιώς είναι μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια που λένε. Έχει μάθει από χιονοπτώσεις, αλλά ήταν τέτοια σφοδρή πραγματικά η χιονόπτωση που θύμιζε έτσι ωραίο αλπικό τοπίο. Χορευτό Μαγνησίας, πάμε και στη θάλασσα λοιπόν, με ένα φιασμένο τοπίο, αλλά είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε έτσι διαφορετικές καιρικές συνθήκες όσον αφορά και τις θερμοκρασίες. Είχαμε και έντονα καιρικά φαινόμενα όσον αφορά τον αέρα και την ισχυρή έτσι βροχόπτωση χθες και μέσα στην πόλη της Λάρισας. Είπαμε στα παιδινά θα έχουμε βροχοπτώσεις. Να και το βροντερό Τρικάλων, χιονισμένο. Το βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες χωρίς χιόνι, αλλά να που σήμερα ξημέρωσαν με χιονάκι, αλλά όχι και πολύ, ίσα ίσα. Και να σα πω την αλήθεια, δεν χρειαζόμαστε και περισσότερο, γιατί μετά δημιουργούνται και προβλήματα. 4 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα έχουμε στην Λάρισα, 8 με 9 η μέγιστη θερμοκρασία. Έχουμε χιονόπτωση στο Δομοκό αυτή την ώρα και 3 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στον ορεινό όγκο όπως καταλαβαίνετε. 5 η μέγιστη θερμοκρασία. Ηλία Ειδιψού και βλέπω ότι δεν έχουμε φαινόμενα στην Εύβοια, καλό αυτό. 7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Καρδίτσα αλλά και στα Τρίκαλα χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα. Εντάξει, χιονοπτώσεις προφανώς στα ορεινά, αλλά επαναλαμβάνω, όχι έτσι με ιδιαίτερα προβλήματα. Και 5 βαθμούς πάνω από το 0, 7 η μέγιστη για την πόλη του Βόλου και αρκετή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό που προβληματίζει βεβαίως μετεωρολόγους και λένε να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι κυρίως να μην έχουμε έτσι να προσέχουμε όταν περνάμε πορέματα γιατί θα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Αν είμαστε σε ορεινό όγκο, οπωσδήποτε αντιληστητικές αλυσίδες για να μην έχουμε προβλήματα. Αυτά πρέπει να προσέχουμε για να μην έχουμε έτσι θέματα κυρίως όσον αφορά την σωματική μας ακεραιότητα. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα εδώ. Βεβαίως, τα όσα συνέβησαν χθες στην πολιτική κεντρική σκηνή και βεβαίως την αποπομπή του κυρίου Λιβανού και βεβαίως τη διαγραφή του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Σπάρτης από τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε και νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Όμορφα μετέωρα παρακολουθούμε, είναι live εικόνα. Βλέπετε στα ορεινά βεβαίως τη χιονόπτωση. Στα παιδινά έχουμε μόνο όπως είπαμε κρύο, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα. Μια πολύ ωραία εικόνα. Είδαμε και τα νησιά των Βορείων Σποράδων νωρίτερα, χωρίς βεβαίως χιονόπτωση. Να λοιπόν και η όμορφη σκιάθος, είπαμε βροχές, ισχυρούς ανέμους που έκανε και το πλοίο που πήγαινε στην Μήλο, δεν μπορούσε να πιάσει λιμάνι γιατί είχε ισχυρούς ανέμους και λόγω της κακοκαιρίας και βεβαίως έχουν ακυρωθεί και αρκετά δρομολόγια από τον Πειραιά, γιατί είπαμε 8, 9 και 10 μποφόρ λένε για σήμερα οι μετεωρολόγοι, άρα λοιπόν υπήρξαν ακυρώσεις. Τώρα,
Πάμε να δούμε λίγο το site του σταθμού μας και φυσικά τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, έτσι όπως καταγράφουν οι συνάδελφοι όλα τα νέα της ημέρας. Ο Γιώργος Γιώργαντάς, νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το Λιμεναρχείο Βόλου, οδηγίες προς τους πολίτες. Προκυρήσεται διαγωνισμός για προσλήψεις στο λιμενικό σώμα. Και σοκ και θλίψη στο Βόλο για τον ξαφνικό χαμό 47χρονου. Και τρεις Λαρισαίοι δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή. Και πάμε και στην εφημερίδα Ελευθερία. Κάηκαν μετά από 15 χρόνια. Λιβανός Δούκας βεβαίως για τα όσα έγιναν. Θα πούμε σε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Έλεγχοι τώρα σε λέσχες φυλάθλων και στη Λάισα. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα πλημμυλωδικών Απόστολου Τζαμαλή. Φέσωσε φίλο του με 955.000 ευρώ σε επιταγές. Επιβλήθηκε κάθριξη 8 ετών για απάτη αλλά και πλαστογραφία. Πράσινο φως για μίσθωση των κηλικίων. Τι γίνεται και με το Πανεπιστημιακό. Και αποδεκατίζει του ΣΟΤΑ η κατάργηση ανταποκριτών και σταθερά παρούσα σε φίλες της αγάπης. Και δυναμώνει τον μπλόκο της νίκης. Φυσικά θα δούμε ποιες και οι επόμενες κινήσεις των αγροτών, έτσι. Πάμε να δούμε για την εφημερίδα Κόσμος. Η πανδημία έπληξε τον τουρισμό, μείωση των τουριστικών επισκέψεων στη Θεσσαλία το 2020. Από πομπή Λιβανού στη θέση του Γιωργαντά, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πήραν φωτιά οι τιμές στα καύσιμα και στον Ελγά σήμερα οι αγρότες Τυρνάβου και Αγιάς νέες κινητοποίησεις. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, εντυπωσιακό λιμάνι για την Αργό. Προκάλεσε θαυμασμό η παρουσίαση του μουσείου στο Βόλο. Άδωνος Γεωργιάδης στη μεγάλη εκδήλωση, σπουδαίο έργο για όλη την Ελλάδα, είπε ο ίδιος. Νίκησε τον κορονοϊό, έφυγε από επιπλοκές δυστυχώς και είναι πολλά αυτά τα περιστατικά. Επίσης, έκαψε τη μηχανή 23χρονος επειδή τον απέρριπτε, μάλιστα. Και εκτός κυβέρνησης βλέπετε ο κ. Λιβανός, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα δούμε και τις αγροτικές κινητοποίησεις επίπεδο Μαγνησίας. Εφημερίδα Θεσσαλία, η Αργό βρήκε στέγη. Εξασφαλισμένη, χρηματοδότηση των 14.000 ευρώ. Και βεβαίως, πάνω αριστερά, βλέπετε πάλι την αποπομπή του κ. Λιβανού, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, δυσαρέσκεια αγροτών για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ναι στο διαδίκτυο, αλλά με ασφαλή χρήση και ενημέρωση. Πάμε για στην εφημερίδα Η Αλήθεια στη Δυτική Θεσσαλία. Ενίσχυση των μπλόκων, κάλεσμα για να πάνε και άλλα τρακτέρ στον Κομβουνί και στη Σπαθέ. Απευθύνουν οι αγρότες Θεσσαλίας και η συντονιστική άμεσα θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της. Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πάντοτε ανοιχτή, έλεγε ο κ. Σπύλιος Λιβανός, ο οποίος δεν είναι πλέον Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και βλέπετε και θέματα έργα από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Πάμε τώρα να δούμε, βλέπουμε και live εικόνα από τον Πλαταμόνα και βεβαίως ισχυρούς ανέμους, βλέπουμε και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Είπαμε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, μην έχουμε πάλι προβλήματα, γιατί κάθε φορά που έχουμε καιρικά φαινόμενα έχουμε και προβλήματα, οπότε προσέχουμε και όχι στις άσκοπες μετακινήσεις. Όμορφη καρδίτσα, παρακολουθούμε, συνεφιασμένη βεβαίως, αν και προσπαθεί δηλαδή να βγει ο ήλιος, αλλά θα είναι μια ημέρα βροχερή και για την καρδίτσα. Εντωμεταξύ βλέπεις τα πατίνια που είναι πλέον και μόδα αλλά και μέσω μετακίνησης και βλέπεις ξαφνικά έτσι ανθρωπάκια να διαβαίνουν εκεί τους πεζόδρομους και είναι τα πατίνια πλέον έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, αλλά είχαμε και μια συζήτηση της προάλλες και με τον Μιχάλη Χειμωνή. Θέλει προσοχή έτσι, γιατί ένα ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι το πήρα και μπορώ να κυκλοφορώ στον δρόμο και ανάποδα και παραβιάζοντας και stop και πηγαίνοντας όπου δει, μπορεί να προκαλέσεις και τροχαίο ατύχημα και εκεί περιπλέκω εγώ με τα πράγματα γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και τους κανονισμούς έτσι, γιατί ανάλογα με την υποδύναμη που έχει το κάθε πατίνι, έχει βεβαίως και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι, γιατί κάποια είναι σαν να είναι και μηχανάκια. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ παλαιότερα με τον διοικητή της τροχιάς. Νομίζω ότι πρέπει και πάλι να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να μετακινούνται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάμε τώρα να δούμε πώς ξεκίνησε η αποπομπή, τι ακριβώς έγινε και γιατί έσπευσε γρήγορα η κυβέρνηση να βγάλει βεβαίως από την κυβέρνηση, να παρετήσει τον κύριο Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πριν καλά-καλά βγουν στη δημοσιότητα τα όσα υπόθηκαν από τις 2 Φεβρουαρίου, έτσι. Έχουμε τώρα 8 Φεβρουαρίου, χθες 7 που έγινε
γνωστή από πομπή του. Άρα λοιπόν μεσολάβησαν κάποιες ημέρες, 6 ημέρες, 5 ημέρες μάλλον, από τα όσα υπόθηκαν. Επειδή όμως έγιναν γνωστά στον Πρωθυπουργό, δεν περίμενε βεβαίως να πάρει και άλλη έκταση το θέμα και έτσι καλώς έπραξε βεβαίως για την αποπομπή του κυρίου Λιβανού. Μηδενική, λέει, ανοχή στην κινητικότητα, οι συμβολισμοί της αποπομπής Λιβανού και της διαγραφής του Δούκα. Όλα αυτά συνέβησαν όταν ο πρώην τώρα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συνομιλούσε με τον κύριο Δούκα, δήμαρχο της Σπάρτης, για τα προβλήματα και γενικότερα έτσι για τον, και για τον αγροτικό τομέα και για τον πρωτογενή τομέα, και κάπου εκεί έπεσε η συζήτηση στις φωτιές, τις φωνικές φωτιές στην Πελοπόννησο, το θυμάστε όλοι, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το 2007 τις φωνικές πυρκαγιές, οικογένειες ολόκληρες χάθηκαν μέσα στην πύρινη Λέλαπα. Και είπε ο κύριος Δούκας, το θεώρησε και αστείο, ότι τι ήμασταν, είχαμε το 15% λέει τότε ως Νέα Δημοκρατία και είχαμε, λέει, βαλίτσες με χρήματα και μοιράζαμε, λέει, σε όποιο μιλούσε ελληνικά. Και μετά βεβαίως πήραμε την κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Δούκας. Και αντί να τον μαζέψει ο κύριος Λιβανός, υπερθεμάτισε, θα έλεγε κανείς, και ξέσπασαν και σε γέλια βεβαίως. Όλα αυτά μεταδίδονταν, όπως καταλαβαίνετε, μέσω Facebook Live, από τοπικό μέσο, με αποτέλεσμα όλα αυτά να έχουν βεβαίως καταγραφεί. Έφτασαν λοιπόν και οι ψήθυροι αυτοί στα αυτιά του ίδιου του Πρωθυπουργού και αμέσως καρατόμησε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως θα δούμε στη θέση ποιον έβαλε, γιατί έχει μεγάλη σημασία, μιας και έχουμε σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποίησεις, και βεβαίως διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία τον Δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Δούκα, δύο πρόσωπα. Έτσι, και μάλιστα ο κύριος Λιβανός πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Πρωθυπουργού, που βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κοιτάς ούτε αν έχει προσφέρει, ούτε φυσικά είναι κοντά στον Πρωθυπουργό. Πάμε να δούμε λοιπόν την αποπομπή του κυρίου Λιβανού, όλο το χρονικό λοιπόν, πώς ξεκίνησε και πώς ο ίδιος αποχώρησε ή καλύτερα τον παρέτησαν από την κυβέρνηση. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, εν μέσω αγροτικών κινητοποίησεων στη Θεσσαλία, καρατόμησε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αφορμή για την αποπομπή Λιβανού ήταν οι κοινικές αναφορές του Δημάρχου Σπάρτης, Πέτρου Δούκα, για τις φωνικές πυρκαγιές της Ηλίας το 2007, ότι μοίραζαν σακούλες με λεφτά και γύρισαν το παιχνίδι των εκλογών. Ο Σπύλιος Λιβανός, που ήταν παρόν στη σύσκεψη, όπου ελέγχθησαν αυτά, όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά χαμογελούσε, λέγοντας πως έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά που κάνατε. Θέματα που συμβιώσαν για το παγετό, όπως θυμάσαι, που είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραν τις εκλογές του 2007. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν... Όπως με κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Ξεκινήστε, πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Θα το μονάχουμε πάντα. Είναι και το φοβερό. Και υπολικό μετά, ό,τι και να κάνουμε μετά από αυτή την εποπή. Εσείς πρωτοί. Δύο πράγματα κάνατε. Με δύο πράγματα κερδίσαμε τις εκλογές. Πρώτον, και δεύτερον, όταν ανακοινώσαμε τη μείωση του φόρου κληρονομιά στο 0,5%. Αυτά τα δύο πράγματα κερδίσαμε τις εκλογές. Αυτό το έκαναμε πολύ ψηλό μέσα σε μια αίτια. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και του ζήτησε εξηγήσεις για την αντίδρασή του στην απαράδεκτη αναφορά του Δημάρχου Σπάρτης για τις φωνικές πυρκαγιές της Ηλίας. Όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές, μόλις έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του κ. Λιβανού, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον κ. Λιβανό και του κατέστησε σαφές ότι η αντίδραση στις αναφορές του Πέτρου Δούκα δεν αρμόζει στον αξιακό κώδικα της κυβέρνησης. Και η αντίδρασή του έπρεπε, του είπε, να είναι διαφορετική, κάτι που ο Υπουργός το δέχτηκε και υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχθηκε από την πλευρά του ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει με άλλον τρόπο και έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Η παραίτηση έγινε άμεσα αποδεκτή. Τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν το πρώτο σχόλιο από πηγές του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Α,
Αυτά λοιπόν συνέβησαν και βεβαίως ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πλέον ο νέος Υπουργός. Και το ανακοίνωσε ο ίδιος από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τα αγροτικά ζητήματα, αλλά προφανώς θέλει και τον δικό του χρόνο για να ανοίξει το χαρτοφυλάκιο. Είναι κάτι το οποίο έχει ανησυχήσει πάρα πολύ τον αγροτικό κόσμο και απογοητεύσει, θα σας έλεγα, γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή σε μια συγκυρία καθόλου καλή για τον αγροτικό κόσμο, διότι είχαν ήδη βγει στους δρόμους με τα τρακτέρ την προηγούμενη Παρασκευή και προφανώς περιμέναν ή και τη συνάντηση ή βεβαίως να επιληθούν τα προβλήματα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ο νέος υπουργός θα χρειαστεί χρόνο για να αναλύσει όλα τα ζητήματα, αν και δεν νομίζω ότι είναι μακριά και ο ίδιος από τα προβλήματά τους, ότι δεν γνωρίζει λοιπόν ότι η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια έχει φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο. Θα δούμε, γιατί σήμερα θα έχουμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, θα δώσουμε όλο το πλαίσιο που θα βρεθούν σε λίγη ώρα οι αγρότες, τι ακριβώς θα κάνουν και τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε κινητοποιήσεις και στον μπλόκο του Τυρνάβου, έχουμε κινητοποιήσεις και φυσικά την Παρασκευή που θα φτάσουν τα τρακτέρ μέχρι την κεντρική πλατεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σειρά από αγροτικές κινητοποιήσεις αυτή την ώρα που μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον νέο υπουργό, τον κύριο Γιωργαντά, που επαναλαμβάνω μέχρι πότε ήταν υφυπουργός, πλέον γίνεται υπουργός μετά την καρατόμηση του κυρίου Λιβανού, που για να είμαστε ειλικρινείς, πολλά είπε τις προηγούμενες ημέρες και δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δυσαρεστηθεί και με τα όσα, με τις κινήσεις που έκανε με το θέμα των αγροτών, έτσι. Γιατί προφανώς δεν είναι πλούσιοι όσοι έχουν ένα αυτοκίνητο ή ένα τρακτέρ σε καμία περίπτωση. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά με τον αγροτικό κόσμο. Τώρα, πάμε στο θέμα του 19χρονου που μέρες μετά ακόμη μας συγκλονίζει αυτή η είδηση. Είχαμε τους συλληφθέντες οι οποίοι πήγαν να απολογηθούν. Μάλιστα ο 23χρονος που φαίνεται από την αρχή να έχει δολοφονήσει τον 19χρονο και ήταν ο πρώτος από τους συλληφθέντες. Σύμφωνα και με τα δρεπάνια τα οποία βρέθηκαν, δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα του 23χρονου, ο οποίος λέει ότι ναι, όντως ήμουνα εκεί, σε καμία περίπτωση όμως δεν ήμουνα εγώ αυτός ο οποίος έφερε τα δολοφονικά χτυπήματα στο 19χρονο Άλκη. Απλά λέει, μόλις είδα την ένταση, ξαναεπέστρεψα στο αυτοκίνητό μου για να φύγω. Δεν διέπραξα κανένα έγκλημα, λέει ο ίδιος. Πήγαμε για να εκφοβήσουμε, όχι για να σκοτώσουμε. Μάλιστα, λέει, από τις ειδήσεις έμαθα για το θάνατο του 19χρονου. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ, πώς οδηγήθηκαν εν μέσω έντασης στην ανακρίτρια στη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν συλληφθέντες για την επίθεση για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στην περιοχή Χαριλάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τάγμα εφόδου χούλιγκαν αποτελούμενο από 11 άτομα, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 9. Η επίθεση στον Άλκη και τους δύο φίλους του έγινε από 3 και 4 αυτοκίνητα. Το λευκό που φαίνεται στο βίντεο οδηγούσε ο 23χρονος Αλβανός, που αποτέλεσε την πρώτη σύλληψη ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, 20χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής, στην τοπική ομάδα της Θεσσαλονίκης ΑΕΤΗ. Στις αρχές θεωρούν ότι οι 11 είναι οργανωμένοι στη θύρα 4. Θεωρούν ότι λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Στο μεταξύ, η μεγάλη ένταση επικράτησε κατά τη μεταφορά των κατηγορούμενων εντός του δικαστικού μεγάρου. Κατά την είσοδο των εμπλεκόμενων, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν καφέδες προς τα άτομα, ενώ φώναξαν δολοφόνικα θάρματα, κινήθηκαν επίσης προς το μέρος τους, αλλά παρεμποδίστηκαν από αστυνομικούς. Οι συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν για τη δολοφονία μετά τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους. Και κατέστρεψαν προφανώς
την οικογένεια, τη ζωή κυρίως. Αφαίρεσαν μια ανθρώπινη ζωή, ένα 19χρονο παιδί άκρος ευαίσθητο, γιατί βλέποντας και ακούγοντας μάλλον και διηγώντας όλα όσα υπόθηκαν από τους δικούς του ανθρώπους, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο παιδί, που μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες είχε επισκεφθεί και τον παππού του και είχε βρει ένα μικρό λεγατάκι στην είσοδο και ο παππού λέει το πήρα να το περιθάλψω, το πήρα να το ταΐσω, και δείχνει πόσο ευαίσθητο παιδί. Γι' αυτό και είχε και αρχές και αξίες και έλεγε μάλιστα «σας παρακαλώ», δηλαδή το σκοτώναν και έλεγε «σας παρακαλώ, μη με χτυπάτε άλλο». Αυτή νομίζω η φράση θα μας στοιχιώνει για πολλά πολλά χρόνια ακόμη, κάθε φορά που θα έχουμε στο μυαλό μας τον 19χρονο Άλκη, αλλά και τον κάθε Άλκη που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή. Από την άλλη, έχουν καταστραφεί και οι ίδιοι, έτσι είναι γεγονός αυτό, διότι συμμετείχαν σε τάγματα εφόδου χούλιγκανς όπως έχει λεχθεί, και βεβαίως οι ίδιοι πλέον είναι αντιμέτωποι με πολύ βαριά, έτσι θα έλεγε κανείς, κακουργήματα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι και η ίδια η ζωή τους έχει καταστραφεί. Το θέμα είναι να σοφρονιστούν και να καταλάβουν το κακό που έχουν κάνει, όχι μόνο στο 19χρονο Άλκη, αλλά και σε μια ολόκληρη κοινωνία. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε βεβαίως και άλλα ζητήματα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση μετά τα όσα προηγήθηκαν με τον κύριο Λιβανό επισπεύδει όχι τον ανασχηματισμό, γιατί αν είχε στο μυαλό να κάνει ανασχηματισμό προφανώς δεν θα έσπευδε για να κάνει την τοποθέτηση άμεσα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν άμεση τοποθέτηση, άρα λοιπόν δεν υπάρχει τουλάχιστον προς το παρόν θέμα ανασχηματισμού. Από την άλλη όμως λέγεται ότι επισπεύδει την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για την ακρίβεια, θέλοντας έτσι να πάμε να το λύσει, τουλάχιστον να κάνει τους πολίτες, να κάνει τον κόσμο να ξεχάσουν και το Λίβανο και τα όσα υπόθηκαν για το 2007, αλλά βεβαίως να στηρίξει και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού σχετικά με την ακρίβεια. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να δούμε πώς αλλάζει ο καιρός. Το νέο κύμα Express της κακοκαιρίας, ποιες περιοχές κυρίως θα πλήξει. Ήδη παρακολουθούμε και μέσω της live εικόνας που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, σε ποιες περιοχές έχουμε χιονοπτώσει, σε ποιες έχουμε βροχές και σε ποιες έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Βλέπετε και ανέμους στη Σκιάθο. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Έκτακτο δελτίο καιρού με έντονα φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επιδήλωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με κυρία χαρακτηριστικά τους θελώδεις ανέμους εντάσεις 8 με 10 μποφόρ, τις κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τις πρόσκαιρα πυκνές χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Χιονοπτώσεις κατατόπους πυκνές θα σημειωθούν από το βράδυ της Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά ημιορεινά της Ηπείρου και βαθμία της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Αν δει κανείς, έχουμε χιονοπτώσεις πέριξ της πόλης, γενικότερα των πόλεων μας, τα έλεγα καλύτερα. Μου λέει αγαπημένη Τριανταφυλιά, εκεί στην Πορταριά φέρνει ο αέρας και χιόνι, δεν χιονίζει, αλλά φέρνει χιόνι. Εντάξει, γιατί στα ορεινά προφανώς χιονίζει. Καλημέρα και στην όμορφη Μαριάνθη και την οικογένειά της. Φυσικά την αγάπη μου στέλνω στον Τύρναβο και όχι μόνον, και στη Γερμανία, στην κυρία Τούλα, που καθημερινά είναι συντονισμένη μέσω διαδικτύου, και στον κύριο Θανάση Κούτρα επίσης, που μας παρακολουθούν, και την αγαπημένη Ανθή, την ευχαριστώ για τα πολύ, πολύ όμορφα λόγια, όπως και στη Μαριάνθη. Τώρα, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα, να δούμε ποιες οι επόμενες κινήσεις των αγροτών, πού θα βρεθούν σε λίγη ώρα σήμερα και τις επόμενες ημέρες τι θα πράξουν. Και βεβαίως, τι γίνεται και με το θέμα έτσι, της παρέτησης, μάλλον της απομπής του κυρίου Λιβανού από ένα πόστο που αυτήν την περίοδο οι αγρότες είχαν ανάγκη προφανώς να ακούσει τα προβλήματα και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Δεν ξέρω τι ρωτάτε, αν τα τρακτέρ είναι ακόμη στο δρόμο. Βεβαίως το τρακτέρ είναι στο δρόμο. Βεβαίως δεν έχετε κάποιο πρόβλημα να τα κινηθείτε οπουδήποτε όμως, να σας πούμε. Πέραν του σημείου που κλείσαν εδώ στον κόμβο της Νίκαια στην παλιά Εθνική Οδό, αλλά παρακαμπτήριους δρόμους και πλευρικούς μπορείτε να φτάσετε γρήγορα στον προορισμό σας. Άρα δεν ξέρω τι ακριβώς ρωτάτε. Είναι στο δρόμο τα τρακτέρ, αλλά δεν έχουν κλείσει κάποιο δρόμο, κάποιο σημείο που να μην μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα, έτσι αυτό εννοώ. Προφανώς στην παλιά Εθνική Οδό, στο σημείο που βρίσκονται τα τρακτέρ, είναι κλειστά για λόγους ασφαλείας. Γιατί ακόμη και αν έχουν παραταγμένα δεξιά και αριστερά τρακτέρ, δεν είναι ασφαλή να περάσει κάποιο όχημα. Όταν είναι και βαριά οχήματα όπως είναι τα τρακτέρ πάνω στο οδόστρωμα, αλλά και υπάρχει και παρουσία, φυσική παρουσία των αγροτών εκεί. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος. Τώρα πάμε να δούμε
Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών? Έχουμε ενδυνάμωση των μπλόκων, των αγροτικών μπλόκων, και βεβαίως η Νίκαια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο της χώρας και δι' της Θεσσαλίας, με ενδυνάμωση, επαναλαμβάνω, ακόμη και σήμερα νέα τρακτέρ και καθημερινά, όπως λένε οι αγρότες, θα προστίθενται και νέα αγροτικά μηχανήματα. Σήμερα, ωστόσο, λίγο μετά τις 10, θα βρεθούν οι αγρότες Αγιάς και Τυρνάβου έξω από τον Ελγά. Πολλά τα προβλήματα που έχει αφήσει ο παγετός της περασμένης άνοιξης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η βροχόπτωση. Δυστυχώς, ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί οι αγρότες, με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και της νέας καλλιεργητικής περίοδου. Γιατί οι αγρότες πρέπει να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Δεν μπορούν να πούν θα περιμένουμε σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει πολύ πολύ άμεσα, όπως καταλαβαίνετε, να αποζημιωθούν. Εκεί θα βρεθούμε και εμείς σε λίγη ώρα. Τώρα μου λένε, πριν δούμε το ρεπορτάζ, ότι έχουμε και χιονοθύελλα αυτή την ώρα και στην Πορταριά, όπου χιόνισε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και τώρα έχουμε και ισχυρούς ανέμους, ξέρετε, τα νομοσούρια που φέρνουν και χιόνι. Βλέπετε και την εικόνα εξάλλου, μιλά από μόνη της, η χιονόπτωση που συνεχίζεται αυτή την ώρα στα ημιωρινά, όχι τόσο ορεινά της Μαγνησίας, ακόμη και στα ημιωρινά. Το είδαμε εξάλλου και στη Λάρισα, όπου κοιτάξει κανείς λίγο έξω από την πόλη, έχουμε χιονόπτωση. Και συνεχίζεται και η χιονόπτωση, να πούμε, στα Χάνια. Θυμάστε, με το ξεκίνημα της εκπομπής, το δρόμο ήταν πεντακάθαρος και τώρα βλέπουμε ότι έχει χιόνι. Βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα στη μετακίνηση, αλλά βλέπεις ότι και ο αέρας έχει γεμίσει χιόνι και τα παράθυρα. Βλέπετε έτσι. Είναι μια εικόνα όμορφη, αν μη τι άλλο, δεν το συζητώ. Πανέμορφη. Πάμε σε διαφημίσεις και στο ρεπορτάζ, συγγνώμη, για τους αγρότες, και επανερχόμαστε για να δούμε και τι θα πράξουν και στον μπλόκο της, του Τυρνάβου, έτσι, γιατί η Λάρισα έχει δύο μπλόκα. Αλλά βλέπετε το χορευτό της Μαγνησίας τώρα, πώς κουνιέται η κάμερα από τους ισχυρούς ανέμους, έτσι, γιατί είναι live εικόνα, αλλά έχουμε ισχυρούς ανέμους και στο χορευτό. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ για τους αγρότες και επανερχόμαστε. Στις επάλξεις συνεχίζουν και παραμένουν οι αγρότες του κομμού της Νίκαιας για τέταρτη ημέρα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κάνοντας μάλιστα χθες και συμβολικό αποκλεισμό της ΑΠΑΘΕ για μια μισή ώρα. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, δεν αντέχουν άλλο να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, καθώς το κόστος παραγωγής πλέον έχει διπλασιαστεί. Τρίτη μέρα σήμερα είμαστε εδώ. Περιμένουμε συνέχεια του μπλόκου δυναμώνει. Εχθές ήρθαν κάποιες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύσαν και άλλο τον μπλόκο. Έγινε και αυτός ο χαιρετισμός που έγινε, ο οποίος καλώς έγινε, πήγαν καλά τα πράγματα. Πήραμε και πολλές φορείς, ήταν υποστηρικτές μας, γιατί δεν είναι μόνο τα αγροτικά τα θέματα. Αυτά τα θέματα που έχουμε σαν αιτήματα που κινητοποιηθήκαμε είναι αιτήματα τα οποία αφοράνε όλους τους κλάδους, όλους τους φορείς, και αυτό έχει συνέχεια και στα νοικοκυριά μας. Καταρχήν έχει διπλασιαστεί και έχει περάσει τον διπλασιασμό το κόστος παραγωγής, όπως είναι τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, η ενέργεια, με το ρεύμα. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι αβάσταχτο το σημείο, το οποίο μεταφράζεται και στις γεωτρήσεις μας, υπομόνες μας στα ηλεκτρικά, αλλά αυτό μεταφράζεται και σε παντού, δεν είναι μόνο σε εμάς. Εμείς βγήκαμε γιατί εκφράζοντας και όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό θέλουμε όλους μαζί μας να είναι στο πλευρό μας. Όπως είναι και το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή έχει πάει τώρα είναι κοντά στο 1,5 με 1,60. Το οποίο δεν μπορείς να καλλιεργήσεις, να φτιάξεις τα χωράφια σου την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, όπως βλέπουμε και γύρω μας, δηλαδή είμαστε σε ένα παραγωγικό κάμπο και βλέπουμε γύρω μας μόνο σιτάρια σπαρμένα. Το οποίο αυτό μεταφράζεται ότι κάτι φτηνό, κάτι λίγο, το οποίο να μην υπάρχουν τόσα έξοδα για να μην υπάρχει η εμπλοκή που θα γίνει την επόμενη χρονιά που θα το δούμε εμείς στις τσέπες μας, ότι θα είναι πάρα πολύ μειών τα κέρδη μας. Να σημειωθεί πως στον μπλόκο της Νίκαιας σήμερα προσθέθηκαν και νέα τρακτέρ. Ποια κατάσταση βρίσκονται οι αγρότες? Οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ, πολύ χαμηλή κατάσταση, χάλια κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να δώσει, να κάνουμε, να συζητήσει με την κυβέρνηση και με όλα. Διαφορετικά, αν δεν δώσει κάτι, είναι εξειδικευτικά τα πράγματα. Δηλαδή, και οι χωράφια τα έχουν, που έχουν μείνει για να μπουν σε αλλοτριές καλλιέργειες, ακόμα σκέφτομαι μπορεί να μείνουν και άσπαρτα, γιατί δεν μπορεί να τα αποξελθεί ο αγρότης. Αρκά το απόγευμα, οι αγρότες θα αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, ενώ αύριο οι αγρότες του μπλόκου Τυρνάβου θα βρεθούν έξω από τον Ελγά, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του κλάδου τους.
Αυτά λοιπόν και με τους αγρότες. Άρα λοιπόν σε λίγη ώρα στον Ελγά προκειμένου να διαμαρτυρηθούν αγρότες από την περιοχή του Τινάβου αλλά και της Αγιάς. Εκεί θα βρεθούμε. Έχουμε και τις κινητοποιήσεις αύριο στον μπλόκο του Τινάβου, εκεί όπου οι αμβικούχοι έχουν τα δικά τους προβλήματα και βεβαίως οι αμπελοκαλλιεργητές έχουν να αντιμετωπίσουν και το Τσίπουρο. Άρα και εκεί θα βρεθούμε για να αναδείξουμε τα προβλήματα. Αλλά και την Παρασκευή οι αγρότες έχουν αποφασίσει με τα αγροτικά τους μηχανήματα να φτάσουν μέχρι και την κεντρική πλατεία της πόλης για να διατρανώσουν έτσι τα αιτήματά τους. Και μένει να δούμε ποια θα είναι και η σκέψη τους και τι θα πούν για τον νέο υπουργό, τον κύριο Γιωργαντά. Σε λίγη ώρα θα βρεθούμε να πάρουμε και τον παλμό των αγροτών. Τώρα πάμε να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα θέματα και να δούμε τι γίνεται με το θέμα όσων έχουν κάνει τα δύο εμβόλια αλλά δεν έχουν κάνει την αναμνηστική. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα για όσους δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Θεωρούνται ανεμβολίαστοι από χθες. Πριν δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Στέφανα, καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα που τώρα παρακολουθούμε όλο ζωντάνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω μαζί σου αυτή τη στιγμή, Σοφούλα. Και εμείς που σας ακούμε κύριε Στέφανα και μας λείψατε. Τι να κάνουμε Σοφούλα. Είχαμε και μια βαριά πραγματικά έτσι και παραμένει βαριά η ψυχούλα μας, η αλήθεια είναι. Με το χαμό του Βαλάρη του Καπίτσα, ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως έφυγε από κοντά μας, πραγματικά. 9 μέρες μετά και είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Τον έχουμε στην καρδιά και στο μυαλό μας και είχαμε και μια εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν η προηγούμενη και παραμένει. Απλά προσπαθούμε και λόγω της δουλειάς μας να μην ψυχοπλακώνουμε και τον κόσμο καθημερινά. Ο καθένας από εμάς κουβαλά το δικό του σταυρό. Και βλέπουμε και Ελάτη Τρικάλων με νέα χιονόπτωση, έτσι που είχαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και έχουμε και αέρα από ό,τι βλέπω στα Τρικάλα, έτσι δεν είναι? Ναι, αέρα, ναι, πολύ αέρα. Τη νύχτα είχαμε πιο πολύ, τώρα κόπασε λίγο. Έτσι και εδώ και η Λάρισα και έχει και βροχή βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Και βλέπουμε και στην Ελάτη, βλέπουμε πως κουνιούνται και τα δέντρα, οπότε έχει ισχυρούς ανέμους και στην Ελάτη. Κατά τα λοιπά, πώς πάτε, είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, σου φούλε, καλά. Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο. Υγεία να έχουμε. Υγεία. Έχετε κέφι να μας πείτε και τραγούδι? Θα σας πω ένα τώρα, σου φούλε, ναι. Με μεγάλη χαρά. Να σας το χαρίσω το τραγούδι σε όλους τους φίλους που προανέφερες προηγουμένως, σου φούλε, όλα τα άτομα. Βεβαίως σε όλους και εξαιρετικά σε ένα αστέρι λαμπρό που μας κοιτά από τον ουρανό γιατί ήταν λάτρης της μουσικής ο Βαλάντης ο Καπίτσας και μάλιστα η πρώτη του δουλειά ήταν να κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή και το τελευταίο χρονικό διάστημα μάλιστα μέσα από τη συχνότητα του Άστρα στο ραδιόφωνο έκανε και μουσικές εκπομπές, οπότε αφιερωμένο και ψηλά γιατί αγαπούσε πολύ τη μουσική ο Βαλάντης ο Καπίτσας, οπότε του το αφιερώνουμε και του ίδιου. Μάλιστα. Μπορεί ο Βαλάντης να έφυγε από τον Άστρα, πήγε στα Άστρα τον ωρό απάνω. Έτσι ακριβώς. Είμαι σίγουρη ότι πάλι κάτι θα καταστρώνει, κάποια σχέδια θα κάνει, γιατί δεν σταματούσε και ποτέ ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας. Αϊμάν, Μαρίνα, Αϊμάν, Αϊμάν, πουλί στον Αλμυρό. Αϊμάν, πουλί στον Αλμυρό. Και η ζώνη στην καρδί ήρθα στα σέρβοτα τριγώνα. Αυτό ψηλά ματάκια μου, αυτό ψηλά από πασιφτερή, αυτό ψηλά από πασιφτερή. Εμένα με κοντοκαρτέρι, εμένα με κοντοκαρτέρι, αυτό ψηλά που πάση φτέρι. Ωραία παίζοντας ματάκια μου, παίζοντας τα πάμε δυο μας, παίζοντας τα πάμε δυο μας, κι ας το μάθει το χωριό μας, κι ας το μάθει το χωριό μας, παίζοντας θα πάμε δυο μας. Να μη μαζούν ματάκια μου, να μη μαζούνε τα λουλουδιά, να μη μαζούνε τα λουλουδιά, για σ' αγάπη μου καινούρια, για σ' αγάπη μου καινούρια,
να μιμάζουν τα λουλουδιά. Να μιμάζουν μα τα χέρια μου, να μιμάζουν τα χεριδονιά. Να μιμάζουν τα χεριδονιά, εγώ θα σ' αγαπώ αιωνιά. Εγώ θα σ' αγαπώ αιώνια, να μη μάζουν τα χελιδόνια. Να μη μάζουν καρδούλα μου, να μη μάζουν και τα πουλιά. Να μη μάζουν και τα πουλιά, αγιά σου αγάπη μου παλιά. Για σου αγάπη μου παλιά, να μη μάζουνε τα πουλιά. Σοφούλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στέφανε και εμείς παρακολουθούμε όμορφες εικόνες από το Βροντερό Τρικάλων. Γενικότερα βλέπω ότι έτσι είναι πολύ ωραία τοπία, πολύ ωραίες εικόνες. Θέλει λίγη προσοχή σήμερα, είπαμε θα είναι έτσι καιρικά φαινόμενα δύσκολα που θα κρατήσουν όμως λίγες ώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας στα όμορφα Τρίκαλα. Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε πάλι, θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που χρωστάμε για το ποιοι από χθες θεωρούνταν εμβολίαστε. Αναλυτικά λοιπόν δώστε πολύ μεγάλη βαρύτητα γιατί διαφορετικά αν δεν έχετε κάνει rapid test ιδιαίτερα για όσους εργάζονται στο ιδιωτικό τομέα, ακόμη και για όσους σπουδάζουν σε ΔΙΕΚ, είναι κάποιοι, έτσι, κάποιοι κλάδοι που θέλουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Έχουν κάνει τις δύο δόσεις αλλά δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και έχουν περάσει και 7 μήνες, θεωρούνταν εμβολίαστοι. Από διαγνωστικά τεστ θα περνούν υποχρεωτικά από σήμερα για να εισέρχονται στο χώρο εργασίας τους οι εργαζόμενοι εφόσον δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι έχουν κάνει μόνο τις δύο δόσεις εμβολιασμού και έχουν περάσει 7 μήνες, από 7 Φεβρουαρίου θα θεωρούνταν εμβολίαστοι και δεν θα μπορούν να εισέρχονται στην εργασία τους χωρίς rapid test. Η πανδημία βρίσκεται σε μια βραδεία αποκλιμάκωση. Ακόμα ορισμένοι δείκτες και κυρίως πέρα από τον αριθμό κρουσμάτων, οι νοσηλίες, οι βαριές και οι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ είναι αρκετά ψηλά. Επίσης ο δείκτης θετικότητας πέφτει με πολύ αργό ρυθμό, που σημαίνει ότι η υπερμεταδοτικότητα της όμικρον έχει βάλει και αυτή το χεράκι της. Πολλά από αυτά τα περιστατικά βέβαια έρχονται ακόμα από την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, η οποία συνεχίζει σε ένα ποσοστό 25-30% να συνυπάρχει με την όμικρον. Επιπρόσθετα η κυριαρχία της όμικρον λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των κρουσμάτων δίνει και αυτή βαρύτερες νοσηλίες ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα και κυρίως στους ανεμβολίες τους. Πλέον καθιερώνεται η πανδημία αυτή τη στιγμή ως νόσος των ανεμβολίες των και μάλιστα όσων δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι καθώς από σήμερα χάνουν και το πιστοποιητικό εμβολιασμού και εκείνοι που έχουν κάνει μόνο δύο δόσεις και είναι, θεωρούνται ατελώς εμβολιασμένοι. Θα πρέπει όλοι το συντομότερο διάστημα να τρέξουν να συμπληρώσουν τον εμβολιασμό τους με την τρίτη ενισχυτική δόση, τα παιδιά να εμβολιαστούν κανονικά γιατί το 1/4 περίπου των κρουσμάτων που ανακοινώνονται αφορούν παιδιά. Είναι πολλές οι νοσηλίες των παιδιών και μάλιστα και στην περιοχή μας είχαμε και δύο υπερφλεγμονώδη σύνδρομα που θεωρούνται οι βαρύτερες επιπλοκές από τον κορονοϊό. Άρα λοιπόν δεν είναι να εφησυχάζουμε και δεν πρέπει να παραμελούμε παράλληλα τα προστατευτικά μέτρα όπως τη μάσκα, την υγιεινή των χεριών και τις αποστάσεις. Είμαστε ακόμα νωρίς για να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Αυτό θα πρέπει να γίνει βήμα-βήμα και εκτιμώντας σταθερά τα επιδημιολογικά δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής που θα πάρθουν και οι αποφάσεις επιστροφής προς την κανονικότητα. Η παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου του κατατόπου αρμόδιου τμήματος επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων του ΣΕΠΕ.
Για να δούμε όμως τι λέει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Μαγνησίας, γιατί είναι θέματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Επίσης, προσέχουμε γιατί η πανδημία δεν έχει περάσει, παραμένει εδώ, φορούμε τις μάσκες και κυρίως υψηλής προστασίας, αν μπορούμε σε περισσότερους χώρους, ιδιαίτερα τώρα που παραμένει αυτή η άκρως μεταδοτική όμικρον και φυσικά παραμένουν δυστυχώς και οι πολλοί θάνατοι. 109 θάνατα ανακοινώθηκαν χθες στη χώρα μας. Είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των θανάτων και παραμένουν 600 και πλέον έτσι διασωληνωμένοι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τι λέει και ο κ. Τσιάμις, ο πρόεδρος των γιατρών της Μαγνησίας. Λήγει σήμερα Δευτέρα η μικρή παράταση στην χρονική ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού, η οποία είχε δοθεί λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι ενήλικοι έχουν μεν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, αλλά πέρασαν 7 μήνες χωρίς να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, θα λογίζονται τύπης ως ανεμβολίαστοι. Ο αριθμός των πολιτών που δεν προχώρησε στην τρίτη δόση μετά την παρέλευση 7 μήνων από την δεύτερη ή τριμήνου από την χορήγηση μονοδοσικού υπολογίζεται στις 300.000. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Ευθύμιος Τσάμις, τοποθετήθηκε επί του θέματος στην κάμερα του Άστρα. Σήμερα, όπως είναι γνωστό, λίγη η προθεσμία για αυτούς που έχουν συμπληρώσει 7 μήνες από την δεύτερη δόση να κάνουν την τρίτη δόση, οπότε πλέον θεωρούνται ανεμβολίαστοι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν και προβλήματα τυπικά στη διαδικασία και στην καθημερινότητά τους και στη δραστηριότητα που θα έχουν. Από την άλλη μεριά, για εμάς τους γιατρούς μας ενδιαφέρει η ουσία, και η ουσία είναι ότι, όπως έχει αποδειχθεί, ότι όποιος δεν έχει κάνει και την τρίτη δόση είναι λιγότερο προφυλαγμένος από αυτόν τον ιό που μας ταλαιπωρεί. Το έχουμε δει εκ του αποτελέσματος από τις νοσήσεις, από τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και από τους θανάτους. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνανθρώπων μας που πεθαίνει από τον κοροναϊό μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο είναι αυτοί που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, που σημαίνει και τρίτη δόση. Άρα θα πρέπει όλοι να προστρέξουν και να εμβολιαστούν, να μην έχουν καμία ένσταση εναντίον του εμβολίου, να μην διστάσουν καθόλου, γιατί αυτό είναι το που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι αυτός ο αριθμός πια των μη ολοκληρωμένων εμβολιασμένων είναι μεγάλος και αυτό είναι πρόβλημα. Ήδη είχαμε μη εμβολιασμένους αρκετούς που δεν είχαν κάνει ούτε καν την πρώτη δόση, και τώρα σε αυτούς προστίθενται και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει με την τρίτη δόση. Άρα το επόμενο διάστημα, αν τυχόν δεν καλυφθούν με το εμβόλιο το μέρος του πληθυσμού το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, θα έχουμε πιθανόν, φοβούμαστε μήπως έχουμε μεγαλύτερη έξαρση, ενώ βρισκόμαστε σε μια σχετική ύφεση της νόσου, σχετική βέβαια με πολλά περιστατικά και πολλούς θανάτους δυστυχώς. Φοβούμαστε ότι μπορεί να έχουμε έκρηξη περιστατικών το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εμβολιασμοί, από ό,τι ξέρουμε, διενεργούνται, αλλά υπάρχει μια μείωση, όπως βλέπουμε, του αριθμού των εμβολιασμών, και βέβαια τώρα με τον τρίτο εμβολιασμό, όπως έχουμε πει, το ποσοστό εμβολιασμένων πια είναι πολύ μικρό. Ξεκάθαρη και ουσιαστική συμβουλή να εμβολιαστούν όλοι, γιατί το έχουμε δει, οι χώρες οι οποίες καταφέραν και εμβολιάσαν τον πληθυσμό τους, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Δανία, απελευθερώθηκαν από όλη αυτή την κατάσταση και βέβαια δεν έχουν αυτές τις 100 βεστημάτων που έχουμε εμείς, που πραγματικά μας στεναχωρεί ιδιαίτερα όλη αυτή η κατάσταση. Τέλος, να σημειώσουμε πως η έλλειψη πιστοποιητικού συνεπάγεται αδυναμία εισόδου σε κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ, το οποίο θα πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι πριν μεταβούν στη δουλειά τους. Προσοχή λοιπόν, για να μην υπάρξουν και τσουχτερά πρόστιμα. Χώρα αυτό Μαγνησίας, βλέπουμε ένα συνεφιασμένο πραγματικά τοπίο. Είναι λέει η εικόνα που μας δείχνει αυτή την ώρα ο Μιχάλης Χειμονίδης. Και με αυτή την εικόνα θα πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά για να δούμε και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Πολλά τα μηνύματά σας. Μου λέτε για ισχυρούς ανέμους, για βροχές στα παιδινά και αρκετά χιόνια στα ορεινά. Θα είναι μια κακοκαιρία εξπρές σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Παρακολουθούμε και την όμορφη Σκόπελο, τη συννεφιασμένη Σκόπελο, και έχουμε και χιονόπτωση, επαναλαμβάνω, από την Πορταριά και προς τα πάνω. Το είδαμε εξάλλου και νωρίτερα στα Χάνια του Πηλίου, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Παραμένει ανοιχτός ο δρόμος, έτσι τα χιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται επί ποδός. Εξάλλου είναι μια κακοκαιρία που θα κρατήσει λίγες ώρες σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους. Τώρα,
Πάμε να δούμε κάτι το οποίο έγινε για πρώτη φορά πραγματικά. 2-24 ώρα πριν προσέλθουν στις κάλπες, οι εκπαιδευτικοί έχουν προσφυγεί στη δικαιοσύνη από παράταξη, η οποία ζητά να σταματήσει η εκλογική διαδικασία, να μην γίνουν δηλαδή εκλογές στην ΕΛΜΕ και να υπάρξει μία διοίκηση προσωρινή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έγινε δεκτό από την δικαιοσύνη, άρα αύριο λοιπόν θα γίνουν κανονικά οι εκλογές των καθηγητών και πάμε να δούμε, γιατί βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ χθες στην Λάρισα, αλλά και εκτελεστικά μέλη της ΑΔΕΔΗ, προκειμένου να συμπαρασταθούν στον αγώνα των εκπαιδευτικών. Στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση προσφυγής τελεχών της εκπαιδευτικής παράταξης αδίκηση δικαιοσύνη, ζητώντας από το Πρωτοδικείο Λάρισας να ορίσει προσωρινή διοίκηση και να μην γίνουν εκλογές της ΕΛΜΕ Λάρισας μεθαύριο Τετάρτη. Έχει γίνει μια προσφυγή εναντίον του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ από κάποιους συναδέρφους εργαζόμενους, τη στιγμή που ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα, λειτουργούσε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία που έχουμε πρώτον, και δεύτερον πηγαίνει σε εκλογές μετά από δύο μέρες. Την Τετάρτη πηγαίνει σε εκλογές. Έχει γίνει μια προσφυγή εναντίον τους για διορισμό διοίκησης. Είναι μια πρωτοφανής ενέργεια, είναι μια ενέργεια η οποία όλα τα χρόνια που ασχολούμαστε με τα συνδικαλιστικά δρόμενα δεν έχει ξαναγίνει, είναι έξω από κάθε λογική δεοντολογία και τις αξίες που πρεσβεύουμε, και είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε την άποψη ότι οι φορείς, τα συλλογικά όργανα εκλέγονται μετά από εκλογές και δεν διορίζονται από τα δικαστήρια. Βρισκόμαστε εδώ μετά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ να στηρίξει την αγωνιστική, μαχόμενη ζώσα και δρόσα ΕΛΜΕ Λάρισας, η οποία έχει εκλογές την Τετάρτη. Και σήμερα έχει Γενική Συνέλευση. Το γεγονός αυτό είναι πρωτόγνωρο στην ιστορία της Ομοσπονδίας, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Μια νεοπαγής παράταξη, η οποία δεν έχει κριθεί ουδόλως από το εκλογικό σώμα, να προσφεύγει δύο ημέρες πριν τις νόμιμες και δημοκρατικές εκλογές σε διορισμό κάποιων συναδέλφων και ούτε ενός μέλους από το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Σε δήλωσή του, ο κ. Τσούκλος χαρακτήρισε πρωτοφάνη την εξέλιξη, ενώ συμπλήρωσε με νόημα πως οι δημοκρατικές διαδικασίες υπερέχουν κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας. Την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής μας συνέλευσης και μόλις δύο μέρες πριν τις εκλογές του Σωματείου, επιχειρούν κάποιοι που προφανώς από εδώ και πέρα δεν μπορούν να αποκαλούνται συνάδελφοί μας να πλήξουν βάναυσα βασικές και αυτονόητες δημοκρατικές και συνδικαλιστικές αρχές. Αντιλαμβανόμενοι προφανώς ότι δεν μπορούν να παρουσιαστούν στα μάτια των συναδέλφων μας και να μετρηθούν μέσα από μια κανονική εκλογική διαδικασία με τις άλλες παρατάξεις, ζητούν από τη δικαιοσύνη να τους διορίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ. Η παρουσία σήμερα εδώ των ανώτατων ομοσπονδιών μας, της ΑΔΕΔΗ και της ΟΛΜΕ, καταδείχνει σε ποια πλευρά βρίσκεται το δίκαιο και η νομιμότητα. Η απόφαση των δικαστηριών αναμένεται πιθανότητα σήμερα αργά το απόγευμα να βγει. Πήγε λοιπόν η απόφαση, δεν υπάρχει καμία αλλαγή, θα γίνουν κανονικά οι εκλογές της ΕΛΜΕ αύριο, δεν το έχουν στο ωράριο, μετά φυσικά έτσι την λειτουργία του μαθήματος. Τώρα πάμε να δούμε, γιατί η ακρίβεια δυστυχώς μας στήσει τις τσέπες όλων ημών. Η κυβέρνηση, είπαμε, ανακοινώνει ίσως και νωρίτερα από τον προγραμματισμό νέα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια. Από την άλλη, βεβαίως στενάζουν οι επιχειρήσεις, τι θα γίνει με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Πολλά τα σενάρια που κυκλοφορούν, αναμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις από την ίδια την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Την ομπρέλα των μέτρων στήριξη για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και επαγγελματίες που στροβιλίζονται στη δίνηση μετάλλαξης όμικρον, ετοιμάζει να ανοίξει η κυβέρνηση. Η κυβερνητική ατζέντα περιλαμβάνει την επέκταση του μέτρου των αναστολών και σε άλλες κατηγορίες καταστημάτων της εστίασης, πέραν εκείνου που διαθέτουν μουσική και για τα οποία τρέχουν ήδη αναστολές συμβάσεων. Ενώ στο τραπέζι έχει τεθεί και το σενάριο της παράτασης του χρονοδιαγράμματο εξόπληση των χρεών τη πανδημία σε 36 άτοκε δόσει ή σε 72 δόσει με επιτόκιο 2,5%. Δόθηκε παράταση για αυτού που θα πληρώσουν σε 60 δόσει την πρώτη δόση να την καταβάλουν τον Ιούνιο. Για όσου καταβάλουν εφάβαξε το ποσό 31 Μαρτίου. Πώ επιστρέφεται, σε όλου υπάρχει η έκπτωση το 50%, αλλά για κάποιου υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση. Άρα επιστρέφουν μικρότερο ποσό. Για αυτούς που έχουν λοιπόν μείωση τζίρου το 2020 σε σύγκριση με το 2019
πάνω από 70%. Η επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών είναι στο 25%. Για όσους έχουν από 30% μέχρι 70% έχουμε το 33,33%. Και για τους υπόλοιπους το 50%. Στα σενάρια τώρα που έχουν πέσει στο τραπέζι συζητήσεων, είναι και μεγαλύτερο κούρεμα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Βέβαια, στο τραπέζι έχει μπει προς συζήτηση η πρόταση που γίνονται από κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών για έκπτωση 100% των επιστρεπτέων προκαταβολών. Η έκπτωση αυτή όμως θα έρθει για κάποιους συγκεκριμένους ΚΑΔ και κάποιες, με κάποιες προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι η βασική προϋπόθεση θα είναι η μείωση των τζίρων να είναι πάνω από 70% και βέβαια να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων που έχουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια είδηση για αυτούς που πραγματικά έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, γιατί η μείωση τζίρων 70% σημαίνει ότι για αυτό το διάστημα του 2020 υπήρχε ζημιά στην επιχείρηση, άρα οι επιστρεπτές προκαταβολές θα είναι μια ενίσχυση, θα είναι δηλαδή ακριβώς όλο το ποσό επιχορήγηση. Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών δίνουν έμφαση στην αναπλήρωση των απολειών στα έσοδα των επιχειρήσεων, ειδικά στον κλάδο της εστίασης. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με το θέμα της εστίασης, γιατί πραγματικά εκεί είναι το μεγάλο θέμα τώρα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πάρα πολλοί δεν μπορούν ακόμη να σηκώσουν κεφάλι, ακόμη και μετά από πολύ πολύ καιρό. Μένει να το δούμε φυσικά. Τώρα συνεχίζεται η ημοδοσία στην πόλη του Βόλου και συγκεκριμένα στο λιμάνι και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί είπαμε η πανδημία έχει φέρει και πολλά πολλά προβλήματα και μεγάλη έλλειψη όσον αφορά σε αίμα και μάλιστα πολλά κέντρα ημοδοσίας βγαίνουν από τα νοσοκομεία και πραγματοποιούν εθελοντικές ημοδοσίες, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος, αν πάω στο νοσοκομείο μην κολλήσω κορονοϊό, παρότι είναι ένα διαφορετικό σημείο, έτσι, ένας διαφορετικός χώρος σε σχέση με τις κλινικές COVID στα νοσοκομεία, άρα είναι και ασφαλή αυτά τα μέρη. Οπότε, επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος, πολλές κινητές μονάδες βγαίνουν και κάνουν αιμοδοσία εκτός νοσοκομείων. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο λιμάνι του Βόλου. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώθηκε σήμερα στο λιμάνι του Βόλου από την κινητή μονάδα αιμοληψίας στο νοσοκομείο Βόλου, σε μια προσπάθεια να προτρέψουν να δώσουν αίμα όσους φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο. Η κυρία Κουτσιμπάνα Ευαγγελία, γιατρός βιοπαθολόγος, έκανε έκκληση στους πολίτες μέσα από την κάμερα του Άστρα να σπεύσουν να δώσουν αίμα, καθώς έχουν στερέψει τα αποθέματα εξαιτίας της κακοκαιρίας αλλά και της μετάλλαξης όμικρον που χτύπησε περισσότερο τους νεότερους, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο κορμό των αιμοδοτών. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι βγήκαμε εκτάκτως αυτό το μήνα και θα είμαστε εδώ και θα είμαστε και στην πλατεία Ελευθερίας αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη, για να μπορέσουμε να καλέσουμε τους εθελοντές που φοβούνται να έρθουν στο νοσοκομείο, να έρθουν έστω έξω στην κινητή μονάδα, να δώσουν αίμα και να προσφέρουν για τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε λίγο λιγότερο ή και λίγο περισσότερο, μια μέτρια κατάσταση θα έλεγα, σήμερα, όχι ούτε άσχημα, ούτε πολύ καλά. Θα θέλαμε περισσότερο εθελοντισμό, περισσότερο κόσμο, γιατί οι ανάγκες και με το COVID έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οι άνθρωποι αυτοί που νοσηλεύονται από COVID μεταγγίζονται πάρα πολύ συχνά. Είναι ένας ιός που τους διαλύει και στο κομμάτι αυτό. Και το περιβάλλον τους πιθανότατα να νοσεί εκείνο το χρονικό διάστημα και να μην μπορούν να έρθουν. Άρα οι εθελοντές εδώ πρέπει να βοηθήσουν. Ό,τι θέλουμε να κάνουν οι άλλοι για μας, πρέπει να κάνουμε και εμείς για τους άλλους. Σαφέστατα, δεν σταματάνε οι πάγιες ανάγκες, τα χειρουργεία, οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, οι νευροπαθείς ασθενείς, τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία, οι άνθρωποι που μεταγγίζονται χρόνια με μεσογειακή αναιμία, καταστάσεις αιματολογικές, οι καρκίνοι. Αυτά δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά έχει επιπλέον προσθεθεί και ένα μεγάλος αριθμός ατόμων τα οποία έχουν COVID και χρειάζονται μεταγγίσεις. Η αιμοδοσία θα έλεγα ότι από προ-COVID εποχής έχει αιμοδοθεί πάρα πολύ. Δεν καλύπτουμε μόνο τις ανάγκες της Μαγνησίας και των Βόλου και γύρω χωριών, αλλά τις ανάγκες και των κλινικών, των ιδιωτικών κλινικών του νομού μας και των σποράδων. Τις ανάγκες από τις σποράδες. Όλοι οι άνθρωποι καταλήγουν σε εμάς. Αυτό είναι, γιατί όταν σου ζητάνε 80 την ημέρα, αναγκαστικά, αν δεν έχεις, θα πας πίσω κάποια χειρουργία.
εάν μέχρι να θα στοχεύσεις να μην πεθαίνει άνθρωπος. Αυτή είναι η ιεραρχία του αίματος. Ένα αίμα κρατάει 35 μέρες. Λοιπόν, αλλά όσο περνάει η πάροδος του χρόνου, οι ανάγκες, και αν σου έρχονται 10 και 20 άτομα τη μέρα, δεν μπορούν να καλύψουν τα 80 που σου ζητάει η ημέρα σου σαν ανάγκες. Μάλιστα. Θέλει πολύ καλό χειρισμό και πολύ καλή στρατηγική όσον αφορά τη διαχείριση. Πρώτον. Και δεύτερον και κυριότερον, όσο καλή διαχείριση να κάνεις, είναι ένα αγαθό το οποίο δεν αντικαθιστάται, δεν παράγεται από πουθενά και δεν αγοράζεται. Θα πρέπει να το δώσει άνθρωπος προς άνθρωπο. Και καλό θα είναι να μπαίνουμε στη διαδικασία όταν είμαστε υγιείς, να δίνουμε αίμα, γιατί πέρα από τον αλτρουισμό και το κομμάτι σώζω μια ζωή, υπάρχει και το κομμάτι βοηθιέμαι και εγώ όσον αφορά υπερτάσεις, καρδιοπάθειες, έτσι εγκεφαλικά. Προστατεύομαι και εγώ λοιπόν όταν δίνω αίμα. Την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου από τις 9 έως τη 1 το συνεργείο της αιμοδοσίας θα βρίσκεται στην πλατεία της Ευαγγελίστριας. Και για το πρόγραμμα των εξωτερικών αιμοληψιών, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από το site της Μονάδας Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, καθώς και από τα τηλέφωνα της Ομάδας Αιμοδοσίας. Αυτά λοιπόν σε αφορά την αιμοδοσία. Σπέρδουμε, δίνουμε λίγο το χρόνο μας, αλλά προσφέρουμε ζωή. Πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει η γραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε να κλείσουμε μαζί και αυτή την πρωινή ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα, την άκρο χειμωνιάτικη όπως βλέπετε, γιατί χιονίζει στα ορεινά, εμείς κρύο στα παιδινά και φεύγουμε για να πάμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, γιατί αυτή την ώρα συγκεντρώνονται οι αγρότες έξω από τον Ελγά στη Λάρισα, εκεί θα βρεθούμε και εμείς για να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Όλα λοιπόν θα τα πούμε στις 3 ακριβώς με τη Βάσο Σαμακοβλή και συμβαίνει τώρα και βλέπετε πως έχει κλείσει ο καιρός στα ορεινά του Βόλου, γιατί έχουμε νέα χιονόπτωση, ένα κύμα κακοκαιρίας που θα κρατήσει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους λίγες ώρες, γιατί από αύριο ξεκινά πάλι έτσι μια σχετική βελτίωση των καιρικών φαινομένων. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπά, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.